Κύριε Ζαβράμη, μας εντυπωσιάσατε και φέτος. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στη Food Expo, στην παρουσία της εταιρείας μας. Είμαστε εταιρεία που μας γνωρίζετε κάποια χρόνια με θαλασσίνα κατεψυγμένα που τροφοδοτούμε την Ελλάδα και κάποιες χώρες της Ευρώπης. Αντικείμενο του στόχου μας εδώ που είμαστε στην έκθεση φέτος είναι, εκτός στην ελληνική αγορά, είναι και οι εξαγωγές. Είναι να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε περισσότερο στον χώρο τον ευρωπαϊκό και όχι μόνο. Είμαστε μια εταιρεία με θαλασσίνα, λοιπόν, επαναλαμβάνω, κατεψυγμένα, η οποία πάει εξαιρετικά καλά. Ευχαριστημένοι πολύ και προσπαθούμε για το καλύτερο, όπως και τόσες άλλες ελληνικές εταιρείες, που ευχόμαστε και εκείνοι να πάνε επίσης πολύ καλά κατά τη διάρκεια της έκθεσης αυτής. Ποια γεύση θεωρείτε εσείς και αγαπάτε περισσότερο από ό,τι έχετε από θαλασσινά? Τη δική σας θέλω να ακούσω. Ναι, επειδή συνήθως και εγώ μαζί με την γυναίκα μου την Αλεξία τρώμε περισσότερο θαλασσινά, ασχολούμαστε περισσότερο, μας αρέσουν τα μαλάκια, οπωσδήποτε μας αρέσουν οι αστακοί, τα χταπόδια, οι γαρίδες, οι οποίες πολύ ωραίες γαρίδες, αλλά θα πω και το άλλο, Μαρία μου, ότι έχουμε και μια πολύ καλή παραγωγή ελληνική σε θαλασσινά, ελληνικά φρέσκα, τα οποία τα καταψύχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα όλα που τόσα χρόνια εισαγάγουμε στην Ελλάδα μας. Άρα λοιπόν, βλέπω και υπάρχουν εταιρείες ελληνικές, επαναλαμβάνω πάλι, που ασχολούνται με τα ελληνικά προϊόντα κατεψυγμένα, λέω πάλι, τα οποία είναι εξαιρετικά. Άρα μύρισε Ελλάδα και μόνο με υπογραφή Σαβράμη. Και πολλών άλλων σαν το Σαβράμη, πολλά νέα παιδιά, εύχομαι να ακολουθούν εμάς, να ακολουθούν τι κάνουμε και να προοδεύουν και εκείνα τα παιδιά και οι εταιρείες που προσπαθούν και να έχουν καλή επιτυχία στην έκθεση τη Food Expo. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβράμη, αλλά εγώ θέλω να δω πανέμορφο σκηνικό και θα πάω τώρα αμέσως, ευθύς αμέσως, στην πανέμορφη γλυκιά μου Αλεξία, γιατί θέλω να τη ρωτήσω πολλά πράγματα. Πανέμορφη Αλεξία Σαβράμη, τι κάνετε? Καλώς το πανέμορφο μαράκι μας. Αυτά λέτε. Θες. Δεν μπορώ να θέλω να μου πεις πώς γεννήθηκε η ιδέα η φετινή και τι αντιπροσωπεύει. Πάντα θέλω να παρουσιάσουμε κάτι το καινούριο, κάτι το φαντασμαγορικό και το περίεργο. Και κάθε χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα θέμα που να ξεπεράσει το προηγούμενο. Φέτος λοιπόν σκέφτηκα τα μακρινά μας μέρη, την Αλάσκα, από όπου εισάγουμε σολομούς, εισάγουμε king crab, πάρα πολλά ψαρικά είναι των βορείων θαλασσών και ήθελα να τιμήσω την περιοχή αυτή και έκανα ένα περίπτερο Αλάσκα. Έχουμε στο πίσω μέρος το βόρειο Σέλλας. Πήραμε μια όμορφη φάλαινα που μας έχει δώσει τόσες ωραίες στιγμές από παιδιά, από τα λούτρινά μας μέχρι την σημερινή ζωή μας και ήθελα να αναδείξω την ομορφιά της Αλάσκας. Τα κορίτσια μας είναι σκιμώες, έχουν βγει για ψαριά να πιάσουν σολομούς, να πιάσουν τα ψαράκια τους, να τα καταψύξουμε και να τα πουλήσουμε. Η φάλαινα συγκεκριμένα όμως τι μας συμβολίζει, σε σένα ειδικά? Η φάλαινα για μένα είναι ζωή, είναι δύναμη, είναι πρωτιά, είναι το καλύτερο θηλαστικό που μπορεί ο πλανήτης να έπλασε μετά από τον άνθρωπο, γιατί είναι δυνατό. Είναι ένα δυνατό της θαλάσσης ζώο. Περιμένουμε πολλά να δούμε από εσάς. Πάρα πολλά. Μας εντυπωσιάσατε και αυτή τη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και την έκθεση, τη Food Expo, ευχαριστούμε και όλους τους πελάτες μας που μας στηρίζουν, μας υποστηρίζουν και κάθε χρόνο μας δίνουν μεγαλύτερη δύναμη να υπάρχουμε και να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Και ετοιμάζεστε και για το επόμενο κόνσεπτ από τώρα ήδη στο μυαλό σας για του χρόνου? Πιστεύω έτσι, ότι λίγο μια μικρή αχνή ιδέα έχω. Μάλιστα. Θα είναι του θερμού, θα αλλάξουμε. Περιμένουμε πολλά λοιπόν από την οικογένεια και την εταιρεία Σαβράμη. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.